Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είχαμε μια πολύ παραγωγική πρώτη συσκέψη με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να ευχηθώ και εδώ σε έναν χώρο, ο οποίος και εμένα μου είναι, πρέπει να σας πω, αρκετά υγιός, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Έχουμε αναλάβει όλοι μαζί ένα μεγάλο εθνικό σύστημα, η χώρα να αποκτήσει ένα εθνικό σύστημα υγείας αντάξιο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε έναν εξαιρετικά αναλυτικό και λεπτομερή προγραμματισμό για τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες έχουν περιγραφεί και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ανάγκη να προσθέσουμε τακτικές προσλήψεις στο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και να αναμορφώσουμε ριζικά υποδομές υγείας. Συζητήσαμε για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται ήδη δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών και τα νέα κέντρα υγείας, τα οποία θα αρχίσουν σύντομα να παραδίδονται στα νοσοκομεία και να μπορούν πραγματικά οι πολίτες να βλέπουν ότι υπάρχει μια διαφορά στην καθημερινότητά τους. Όμως συζητήσαμε και την αντιμετώπιση κατεπηγόντων θεμάτων, όπως το ζήτημα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, όπου πήραμε την απόφαση από κοινού, αποδέχτηκα την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας, να προχωρήσουμε άμεσα και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα στην έκδοση μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως είχαμε δεσμευθεί, η οποία θέτει στην δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας μέσω του ΕΚΑΒ την αξιοποίηση στρατηγικού δυναμικού της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε άμεσα εντός του καλοκαιριού να καλύψουμε ανάγκες στελέχωσης των ασθενοφόρων μας, ώστε να μην επαναληφθούν πολύ τραγικά περιστατικά όπως αυτά τα οποία βιώσαμε τους τελευταίους μήνες. Προφανώς αυτό δεν είναι υποκατάστατο για την μόνιμη παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε στο ΕΚΑΒ, για την οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και συζητήσαμε ορισμένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες, τις οποίες κατέθεσε το Υπουργείο, που θα μπορούμε, πιστεύω, πολύ σύντομα να τις υλοποιήσουμε και οι πολίτες εντός των επόμενων μηνών και όχι των επόμενων ετών να δουν ήδη μια σημαντική διαφορά στην ταχύτητα αλλά και στην ποιότητα απόκρισης των υπηρεσιών οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμεση βοήθεια. Συζητήσαμε προφανώς και θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια υγεία, την πρόληψη, την ψυχική υγεία, η οποία για εμάς αποτελεί μια κεντρική προτεραιότητα, εξού και παραμένει ως διακριτό χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Υγείας. Θα έχουμε την ευκαιρία στις προγραμματικές δηλώσεις ο Υπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου να τοποθετηθούν πολύ πιο αναλυτικά. Θέλω να επαναλάβω μόνο ότι και εγώ προσωπικά, όπως έχουμε συζητήσει, θα παρακολουθώ σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο την οποία θα επιτυγχάνουμε. Το ξαναλέω, είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Όλοι μαζί θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, γιατί οι Έλληνες πολίτες αξίζουν μια καλύτερη δημόσια υγεία και θα την έχουν.